Καλώς ήλθατε στον τρελό κόσμο. Σε ένα κόσμο που κάθε μέρα αποδεικνύει πόσο αληθινοί είμαστε με αυτόν τον τίτλο που έχουμε δώσει. Θα αρχίσουμε πάντα την εκπομπή με το σχόλιο του Κιρ και θα δείτε γιατί το βάζω. Είναι χτεσινή η γελιογραφία, είναι η χτεσινή καλημέρα του Κιρ, χτες δεν την είχαμε προλάβει. Ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος λοιπόν σχολιάζει μια πάρα πολύ αιχμηρά. Χτες δεν υπήρχε έτσι και μια αφορμή για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Σήμερα όμως υπάρχει. Αυτή η πράξη, να μην τη χαρακτηρίσω και να αποφύγω οποιοδήποτε χαρακτηρισμό, του πρώην Υπουργού, που ελαίου οικογενειοκρατίας έγινε υπουργός, του Μιχαήλ Λιάπη, ο οποίος συνελήφθη για μια σειρά αδικημάτων. Πήγε να γλιτώσει, λέει, 5.500 ευρώ, τα οποία ήταν τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας και ασφάλεια, το συνολικό κόστος που επιχείρησε να βγάλει από πάνω του ο Μιχάλης Λιάπης, καταθέτοντας τις πινακίδες του γεωταχή αυτοκινήτου του. Ανταυτού θα καθίσει λοιπόν στο εδόλιο για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ενώ του επιβλήθηκαν και τρία διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή, τα 5.000, εδώ που τα λέμε, τα έχει γλιτώσει. Εδώ είναι την ώρα που προσέρχεται με το πολυτελές του τζιπ. Έχει δικαίωμα να έχει πολυτελές τζιπ, δεν το αμφισβητούμε. Αλλά ένας άνθρωπος που όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να είναι παράδειγμα για να μας κυβερνάει, έτσι, έχει διατελέσει μάλιστα υπουργός μεταφορών. Αυτή είναι και η ηρωνία. Δεν ήταν οτιδήποτε. Του ασκήθηκε λοιπόν ποινική δίωξη για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Είναι για βεβαίωση, ψευδούς διαβεβαίωση και πλαστογραφίας. Αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Έτσι, αυτές είναι οι πλαστές πινακίδες που είχε βάλει. Του επιβλήθηκαν και επιπλέον τρία διοικητικά πρόστιμα για τη μη ασφάλιση του οχήματός του. Καταλαβαίνετε τώρα να σε είχε τρακάρει ο κύριος υπουργός. Και το βρήκανε δε και ότι το αυτοκίνητο δεν είχε κοτσαδόρο και φημέ τζάμια και δεν είχε άδεια για να έχει κοτσαδόρο. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η δικογραφία σε βάρος του διαβάστηκε στο αυτόφορο, από όπου ο πρώην υπουργός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να δικαστεί αύριο. Το θέμα είναι ότι μιλήσαμε στην αρχή για οικογενειοκρατία. Μάλιστα, φίλοι, καθώς σχολιάζαμε την είδηση χτες, μου είπαν ότι είδες η Χρυσή Αυγή, έχει δίκιο τελικά. Τώρα, μια και μιλάμε για οικογενειοκρατία, η Χρυσή Αυγή δεν έχει οικογενειοκρατία. Δηλαδή, έτσι για να κάνουμε και ένα το σχόλιο το επίκαιρο, η σύζυγος του φυλακισμένου αρχηγού της Χρυσής Αυγής δεν είναι βουλευτής. Και αυτή ήταν πάρα πολύ γνωστή και ο κόσμος την ψήφισε γιατί ήταν γνωστό το έργο της. Να φύγουμε από την ελληνική πραγματικότητα, από αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα πάμε τώρα στη Βουλή. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο Παναγιώτης Ρήγας, ο βουλευτής των Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή λοιπόν έχει αρχίσει η διαδικασία για το σκάνδαλο, όπως λέμε, των υποβρυχίων. Είναι άλλη μια τραγική ιστορία, γιατί θα μας εξηγήσει σε λίγα λεπτά που θα επικοινωνήσουμε ο συνάδελφός μας από τη Βουλή, με τον οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Είναι μια ιστορία που στρέφει τα πυρά απευθείας ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Λάμπρος Παναγιώτου. Καλημέρα, Λάμπρο μου. Καλημέρα. Υποβρύχιες σήμερα, συγκρούσεις. Ναυμαχία, πραγματική στη Βουλή, έτσι. Ναυμαχία στην επιφάνεια της θάλασσας. Έχουμε λοιπόν τώρα τους εισηγητές, είναι ο Θόδωρος Δρίτσας, πριν από λίγο τελείωσε, και ανέπτυξε το κατηγορητήριο των εισαγωγικών γιατί θα πρέπει να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Στη συνέχεια στο Βήμα ανέβηκε ο κύριος Στασούλας, ο οποίος μας είπε γιατί δεν πρέπει να γίνει. Κύριος Στασούλας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
Ναι, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός άμυνας. Ναι, ναι, ναι. Και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τώρα. Είναι τώρα στο βήμα, το βλέπουμε. Ο κύριος Ρήγας, ο οποίος διακρίνει εμπάθεια, μεγάλη εμπάθεια, όχι μόνο στο κόμμα του, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο πρόσωπο του Ευάγγελου Βενιζέλου, και λέει ότι πρόκειται περί μιας σύμβασης, η οποία ήταν εξασφαλισμένα τα πάντα, όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και οι πληρωμές. Για πες μας, Λάμπρο, συγγνώμη, ναι. Για πες μας, τι ακριβώς είναι το κατηγορητήριο, δηλαδή κατηγορεί το Βενιζέλο. Κατηγορούν τον Βενιζέλο για αυτή την αμαρτωλή ή μη αμαρτωλή σύμβαση του 2010. Όμως ο κύριος Ρήγας είπε ότι ο Βενιζέλος το μόνο που έκανε ήταν να υπογράψει, αλλά διασφάλισε τα πάντα. Δηλαδή δεν ήταν πριν υπουργός, ούτε και μετά. Υπέγραψε και στη συνέχεια αυτή η σύμβαση άρχισε να τρέχει. Κατά το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως ήταν η μόνη καλή επιλογή εκείνη την περίοδο που είχε ο τότε υπουργός. Παρά τα αυτά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ διακρίνει γκρίζες ζώνες. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Θεωρεί ότι ζημίωσε το δημόσιο και μάλιστα έφερε και το τεράστιο σκάνδαλο των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τα οποία αντισταθμιστικά ωφέλη, αγαπητέ συνάδελφοι, Κώστα, τα είχαμε βρει και στο Stormy 1. Είναι μια περίπτωση περίεργη. Δηλαδή, που δεν τηρήθηκαν δηλαδή τα αντισταθμιστικά. Δεν τηρήθηκαν τα αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά που και στο Stormy 1 είδαμε ότι αυτά τα λεγόμενα ρημάδια, έρμα, αντισταθμιστικά ωφέλη, δεν αποδίδονται ποτέ, με αποτέλεσμα εκείνα να είναι όλη η γκρίζα ζώνη της μίζας, αν υπήρξε ή όχι, σε όλες τις περισσότερες συμβάσεις. Θα ξεκινήσω όμως, μην ξεχάσω, με το λογοπαίγνιο που έκανε ο κύριος Στασούλας, καθώς μόλις ολοκλήρωσε ο κύριος Δρίτσας, κατέβηκε από το βήμα και είχε ξεχάσει πάνω στο αναλόγιο τα γυαλιά του. Ανεβαίνοντας ο πρώην υπουργός, γάτα, ο Γιαννιώτης, υπηρώτης, βλάχος τώρα, έτσι, του λέει: «Κύριε Δρίτσα, θα σας βάλω σήμερα τα γυαλιά». Δεν εννοούσε βέβαια με την ομιλία, το λέω ότι ξέχασε. Και του έδωσε τα γυαλιά, ανέβη ο κύριος Δρίτσας και πήρε τα γυαλιά του. Τον ευχαρίστησε τυπικά, ναι, αλλά ήταν χαριτωμένο. Βέβαια, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ από τις λίγες φορές να εξαπολύει σκληρή επίθεση και να ασκεί κριτική στην πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς. Γιατί λέει, να μας ξεκαθαρίσει τη θέση, δεν είναι δυνατόν από. Είπε ο κύριος Δρίτσας. Έτσι, δεν είναι δυνατόν από πριν να έρχεται εδώ και να μας λέει ότι δεν θα ψηφίσει. Αν δεν θα ψηφίσει, τότε να μας πει πότε θα λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, με ποιες συμβάσεις, αν οι εργαζόμενοι θα ξαναπάνε στη δουλειά τους και αν έχει ζημιωθεί όχι το δημόσιο. Και να μην βγαίνουν, λέει, απριόρι και να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ας τοποθετηθεί επιτέλους η Δημάρ και ας κρατήσει μια σοβαρή στάση. Να πω και κάτι άλλο. Ερχόμενος εδώ, βρήκα στη μαγνητική πύλη εδώ που περνάμε όλοι για τα κουμπούρια, αν έχουμε κουμπούρια, τον Παναγιώτη Καμένο. Ήμασταν δύο δημοσιογράφοι και του λέμε τι γίνεται με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Θα ψηφίσετε το απόγευμα για την διακοπή της χρηματοδότησής της. Και λέει χαρακτηριστικά, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες κατά συνείδηση. Εγώ όμως, λέει, προσωπικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που το θέμα είναι στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η χρηματοδότηση του κόμματος Χρυσής Αυγής και όχι από εμάς. Δηλαδή, αφήνει τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση, αλλά και ο ίδιος πιστεύει ότι από τη στιγμή που το θέμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα ψηφίσει αρνητικά. Θα το δει. Α. Ναι, αρνητικά. Ή θα είναι παρόν. Ναι, ναι. Ή όχι. Παρόν ή όχι. Παρόν ή όχι. Αυτό το με αυτή τη διευκρίνηση, με συγχωρείς, Λάμπρο. Μην ξεχάσω αυτό να μην ξεχάσω αυτό και μετά θα ακούσω. Μάλιστα, μας είπε ότι θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις από άλλα κόμματα. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι, παρακαλώ. Για να μην το ξεχάσω αυτό, γι' αυτό συγγνώμη. Ναι, ναι, όχι, όχι, προς Θεού. Κουβέντα κάνουμε, απλώς δεν έχουμε οπτική επαφή. Είμαστε τηλεφωνικά συνδεδεμένοι και γι' αυτό δεν είδες το νόημα που σου έκανα. Σημαίνει ότι το απόγευμα έχει την ψηφοφορία ότι μέχρι το πρωί θα πρέπει να τελειώσει η ιστορία για την υπόθεση των υποβρυχίων και τα λοιπά. Ναι. Συνήθως αυτό, όπως είπε και ο κύριος Δρίτσας, κρατούσε κάποιες μέρες. Ποιο, το μια συζήτηση για ένα θέμα το οποίο θεωρείται έτσι σημαντικό. Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση αισθάνεται και λίγο παγιδευμένη τώρα. Τι να κάνει, δηλαδή να ψηφίσει υπέρ της Εξεταστικής Επιτροπής από τη στιγμή που ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στηρίζει την κυβέρνηση. Και όταν το 10 βουλευτές της κυβέρνησης, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας τότε. Το 10 ήταν 10, τώρα είμαστε στο 13. Εντάξει, ήταν μια παρένθεση αυτή. Αυτά τα έχουν οι πολιτικοί. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ. Και αυτό που λένε όμως, και τούμπες. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Έτσι, και αυτά που λένε τούμπες και τούμπαλιν. Και κολοτούμπες.
Αυτό δεν λέω εγώ κακές κουβέντες. Το λέω εγώ. Πιπέρι, πιπέρι. Κουλουτούμπες, εγώ το λέω. Ναι, είμαι από χωριό εγώ, αγαπητέ συνάδελφε Κώστα. Δεν είμαι τόσο ευγενής όσο εσύ είσαι στο... Εντάξει, λοιπόν. Εγώ είμαι και λίγο άρρογκαν, επιθετικός. Έχεις κάτι να μας πεις για το κοινοβούλιο, κάτι να προσθέσεις. Τα φέραν όλα εδώ. Ναι. Και τους έκατσε και λαχείο τώρα με το Λιάπη. Αυτό συζητάνε σήμερα όλοι εδώ με το Λιάπη. Βέβαια. Και έχουν στρέψει όλοι τα βλέμματά τους εκεί. Και περνάνε τα άλλα εδώ, πληστηριασμοί, ιστορίες. Θα το φέρει μέχρι την Παρασκευή, κάτι λένε. Λάμπρο μου, για πες μου εσύ, έτσι συναδελφικά, έτσι κουτσομπολίστικα, πώς την είδες αυτή την ιστορία με το Λιάπη? Για γύλα και για κλάματα. Από τη μία είναι αξιοθρήνητος και από την άλλη είναι εκδίκηση του φτωχού λαού. Έτσι. Δηλαδή, η τσιγκουνιά τους που τους οδηγεί, σκέψε ο λαός τώρα πραγματικά υποφέρει. Και πήγε και καταθέτει πινακίδες με αξιοπρέπεια και είπε: εντάξει, δεν έχω, καταθέτω πινακίδες μου. Γιατί εγώ ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων που έτυχαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού και προτίμησαν. Τότε που τους πίεζε σχεδόν η διαφήμιση. Ναι. Αγοράστε, γιατί η κυβέρνηση είπε ότι δεν έχει. Ότι τα πράγματα άλλαξαν και καταστράφηκαν και αντί να γίνουν σε στυλ Λιάπη, πήγαν και κατέθεσαν τις πινακίδες. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που τους πίεζαν κιόλας να αλλάξουν στα χαρτιά και να φανεί ο κινητήρας ότι είναι 1.800 και 1.000 κυβικά. Να μπλέξουν με αστυνομία. Δεν το έκαναν όμως. Το έκανε ο Λιάπης. Και αυτή, από τη μια άποψη, είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση του απλού πολίτη. Όμως, πιστεύω ότι ο πολίτης, ο οποίος παίρνει κατά ένα μέρος την εκδίκησή του, και απ' την άλλη λυπάται κιόλας, γιατί αυτή η εικόνα ενός υπουργού που να έχει αγορασμένη την εκδίκηση. Έγινε ρεζίλη, με λίγα λόγια. Ρεζίλη έγινε. Είναι αξιοθρήνητη. Ρεζίλη και μας έκανε και διεθνώς ρεζίλη. Γιατί δεν μπορεί να τη συλλάβει ανθρώπινος νους. Εντάξει, Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιγά σιγά, το τελευταίο θα αυτό και κλείνω, ότι εγώ φωνάζω, βροντοφωνάζω, επαναλαμβάνω και το λέω, ότι οι πολιτικοί άρχισαν πλέον να πέφτουν μέσα στο λάκκο των λεόντων που έσκαψαν. Μπράβο. Ακριβώς έτσι. Στο χρώσταγε η ιστορία και η ζωή. Γιατί και ο λαός, ο έρμος ο λαός αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι θρήσκος. Τι φταίει να ταλαιπωρεί τόσο πολύ. Οι κατάρες του έπεισαν τόπο. Φιλιά, μπάτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο μου. Καλημέρα σου. Έτσι έχουμε αυτό το σκάνδαλο που ερευνά η Ελληνική Βουλή. Εν τω μεταξύ θα πάμε δίπλα στη γείτονα Τουρκία, όπου είναι άγιοι και εκεί πέρα οι υπουργοί. Και οι υπουργοί φαίνονται άργοι, αλλά όχι και οι γη τους. Λοιπόν, έχουμε τη μεγαλύτερη έρευνα στην ιστορία της τουρκικής αστυνομίας, με μια σειρά από υποθέσεις διαφθοράς, που βγήκε στο φως δημοσιότητας θες, επίπτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Όπως λέει το ρεπορτάζ των τουρκικών εφημερίδων, οι Τούρκοι αστυνομικοί παρακολουθούσαν από ένα χρόνο άτομα της Αφρόκρεμας στη γειτονική χώρα, για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι δολοδοκούνταν από κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να τους παρέχουν ευνοϊκή μεταχείριση. Οι συλλήψεις ξεπερνούν τους 49, όπως γράφει η Χουριέτ, την ίδια στιγμή που η λίστα με τα ονόματα των ατόμων που αναζητούνται για την υπόθεση αυτή όλο και μεγαλώνει. Εδώ βλέπουμε την σύλληψη ενός από τους... τον οδηγούν στον εισαγγελέα, ενός από τους γιους υπουργών. Οι υπουργοί αυτοί είναι των οποίων τα παιδιά, τρεις υπουργοί, ο Ζαφέρ Καγκλαγιάν, υπουργός οικονομικών, ο υπουργός εσωτερικών Μουαμάρ Γκιουλέν και ο υπουργός περιβάλλοντος Ερντογκάν Μπαϊρακτάρ, είναι ανάμεσα σε αυτούς που κατηγορούνται. Όπως γράφει ο Economist, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν γίνει για τον Ταγίπ Ερντογκάν. Σάλλος με μετεσεισμικές δονήσεις έχει προκληθεί από την προσαγωγή 49 ατόμων συμπεριλαμβανομένων και στενών συγγενών υπουργών της κυβέρνησης του Ερντογκάν. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε λίγο αργότερα, δηλαδή πάνω στην Τουρκία. Είναι στη διαμάχη Ερντογκάν και υποχρέωσε έναν βουλευτή του να παραιτηθεί. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι μετά από εισαγγελική έρευνα που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα και υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας δεν είχε ενημερωθεί πριν αρχίσουν οι προσαγωγές και ο ίδιος ο Ερντογάν σε ομιλία του που είχε κάνει χτες στο Εικόνιο όπου βρισκόταν σε πολιτική εκδήλωση
Δεν αναφέρθηκε άμεσα στην υπόθεση. Είπε ωστόσο ότι αν κάποιοι έχουν όπλα και κανόνια είναι δολοπλόκοι και εμείς έχουμε το Θεό μαζί μας. Ήταν μια συμβιλική δήλωση. Το κλίμα που διαμορφώνεται στην Τουρκία ευνοεί την προβολή της άποψης ότι ο πόλεμος μεταξύ του Ερντογάν και του θρησκευτικού τάγματος του Χότζα Φετχουλάν Γκιουλέν έχει πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή και το τάγμα μεταξύ άλλων διεισδύει σε σημαντικό βαθμό στον χώρο της δικαιοσύνης και αστυνομίας. Σε αυτό φαίνεται και η παρέτηση που είδαμε προηγουμένως του πρώην ποδοσφαιριστή και βουλευτή του Ερντογάν, δεν θυμάμαι το όνομά του, του Χακάν Σιουκούρ, που υποχρεώθηκε όχι μόνο να παραιτηθεί από το κόμμα, αλλά και τον υποχρέωσαν να παραιτηθεί από την βουλευτική του ιδιότητα. Ο Σιουκούρ είναι από τους οπαδούς του ημάμι, ας πούμε, που βρίσκεται στις Ηνωμένες του Γκιουλέν, που βρίσκεται στους... είναι γκιουλενίστας, όπως τους λένε, και βρίσκεται... αυτή η διαμάχη έχει οδηγήσει τον Πρωθυπουργό, που θεωρείται ο Ερντογάν παιδί κι αυτός του Γκιουλέν, αυτός δηλαδή τον βοήθησε να φτάσει στα αξιώματα, αλλά ίσως πούμε ότι ουδείς πλέον αχάριστος του ευνοημένου. Και έτσι έχουμε αυτή τη διαμάχη που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ως προς το σκάνδαλο, πάντως ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή δικαιολογία, την ακούμε συχνά και εδώ για περιπτώσεις σκανδάλων ή οτιδήποτε πολιτικά προβλήματα. Είναι μια δήλωση που κάνει όλο τον κόσμο, τον πολιτικό κόσμο, να νύπτει τα σχήρας τους. Νύπτουν τα σχήρας τους οι πολιτικοί και παραπέμπουν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη βέβαια είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη, παρόλο που όλοι έχουμε στο νου μας αυτή την εικόνα με τα δεμένα μάτια της δικαιοσύνης και τη ζυγαριά στο χέρι, αλλά όλα εξαρτώνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι κάτι που το υποστηρίζω εγώ, ότι είναι μερικά υπουργεία που δεν χρειάζονται. Εάν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να έχουμε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως, αλλά θα το αναφέρουμε αργότερα αυτό το θέμα, τι χρειάζεται το Υπουργείο Τύπου ή ο Υφυπουργός Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Αλλά αυτά μετά από ένα διάλειμμα. Τώρα θα σας πάω πάρα πολλά χρόνια πίσω. 50 και χρόνια πίσω. Για όσους αγαπούσαν τα καουμπόικα, όπως τα λέγαμε, τα western έργα, ήταν ένα έργο που έμεινε στην ιστορία με τον αξέχαστο John Wayne και φυσικά τον αξέχαστο τραγουδιστή Dean Martin. Ήτανε το Rio Bravo. Από το Rio Bravo λοιπόν θα ακούσουμε τον Dean Martin από μια σκηνή του έργου που κάνει και μια σύντομη εμφάνιση ο John Wayne. Είναι στη φυλακή και περιμένουν τους κακούς, γιατί έχουν φυλακίσει έναν άλλον κακό και περιμένουν τους κακούς να τους ελευθερώσουν. Αυτά έτσι για να σας πω σύντομα την ιστορία. Και είναι ένα τραγούδι με τον Dean Martin και τον Ricky Nelson. Σπουδαίοι τραγουδιστές και οι δύο εκείνης της εποχής. Να τα ακούσουμε. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling.
just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow, to be roping, to be roping. No more stray, no more stray, will I see round the bend, round the bend. She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Say, that's real pretty. Go on, play some more. Why don't you play something I can sing with you? I wish I was an apple. That's a good one. Hanging in the tree. And every time my sweetheart passed, she'd take a bite of me. She told me that she loved me. She called me Sugar Plum. She threw her arms around me. I thought my time had come. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. I wish I had a needle as fine as I could sew. I'd sew her in my pocket and down the road I'd go. Cindy hugged and kissed me. She wrung her hands and cried. Swore I was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. Από αυτή την αναπόλυση μιας παλιάς εποχής και έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε έτσι western. Θα πάμε σε κάτι άλλα western που συμβαίνουν στην Αφρικανική Ήπειρο. Όπως βλέπω εδώ πέρα στο BBC έχει πρώτο θέμα ότι έχουμε στο Σουδάν μεγάλες συγκρούσεις και πολλούς νεκρούς. Γι' αυτό ζητάω τη βοήθεια του Μάριου του Μπουμπή από την αίθουσα σύνδεξης. Μάριε, για πες μας, τι γίνεται στο Σουδάν? Λοιπόν, αυτό που γίνεται στο Σουδάν, στην ουσία μιλάμε για την κορύφωση μιας πολύ κακής κατάστασης, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, όμως από την περασμένη Δευτέρα τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, καθώς υπάρχουν αναφορές οι οποίες στέλνονται στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, όπου φτάνουν νεκροί ακόμη και τους 500 μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει στην πρωτεύουσα του Νοτιού Σουδάν, την Τζούμπα, στην ουσία μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων, των δυνάμεων καταστολής και των ανθρώπων και των δυνάμεων οι οποίες είναι υπέρ του αντιπροέδρου της χώρας. Τουλάχιστον έτσι κατηγορεί η επίσημη κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν. Ο οποίος απορρίπτει ότι έχει κάνει προσπάθεια πραξικοπήματος. Ακριβώς, απορρίπτει αυτή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα όλα ξεκίνησαν μία ημέρα αμέσως μετά την καταστολή της, σε εισαγωγικά, απόπειρας πραξικοπήματος από τους υποστηρικτές του αντιπροέδρου Ρίεκ Ματσάρ. Υπήρχαν συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις και αμέσως μετά συνεχίστηκαν να υπάρχουν σποραδικά πυρά. Αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, όπως είπαμε και πριν, είναι μια πολύ κακή κατάσταση που απλώς ήταν στην κορύφωσή της τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια τρομερά έκρηθμη κατάσταση. Οι φωτογραφίες που βλέπω τώρα στο BBC δείχνουν χιλιάδες κόσμο που έχει πάρει το δρόμο της φυγής από τα χωριά τους. Άλλη μια τραγωδία
που συμβαίνει στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα το ψάξουμε, γιατί το πολιτικό υπόβαθρο δεν νομίζω ότι είναι διαμάχη μεταξύ Προέδρου και Αντιπροέδρου. Κάτι κρύβεται από πίσω, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι λεγόμενες δυτικές δυνάμεις έχουν το δαχτυλάκι σου, γιατί εκεί στην περιοχή όλο και κάτι πετρέλαιο θα μυρίζει. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ας πάμε στη Γερμανία, όπου μια μέρα μετά την επανεκλογή της για τρίτη φορά στο αξίωμα της Καγκελαρίου, η Άγγελα Μέρκελ, θα, αφού διαβάζει αυτή τη στιγμή στη Βουλή τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησής της, φεύγει και πάει στο Παρίσι να συναντήσει τον Φρανσουά Ολάντ. Εν όψη του Συμβουλίου Κορυφής των 28 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που αρχίζει αύριο στις Βρυξέλλες, η Γερμανίδα Καγκελάριος θα περιγράψει τα βασικά σημεία της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας για την επόμενη τετραετία, στο λόγο της στην Bundestag. Κατόπιν θα κάνει και την πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό, στη νέα της θητεία, και παραδοσιακά πλέον είναι η πρώτη επίσκεψη στο Παρίσι. Είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί είναι δύο χώρες που πάντα δίνουν ένα καλό παράδειγμα. Παραδοσιακοί αντίπαλοι, επί αιώνες οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, έχουν γίνει παραδοσιακοί σύμμαχοι και συνεργάτες. Άσχετο αν κατηγορούν οι αντίπαλοι του Γάλλου Προέδρου, του εκάστοτε Γάλλου Προέδρου, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Λάμπρο, η πολιτική έχει και τις τούμπες του. Λοιπόν, πρώτα ο Ολάντ, το κόμμα του Ολάντ, κατηγορούσε τον προηγούμενο πρόεδρο Σαρκοζή ότι είναι υπάκουος, υπήκος της Γερμανίας. Τώρα η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ολάντ για τη συνεργασία του με τη Μέρκελ. Σε δηλώσεις της σε χθεσινοβραδινή εκπομπή στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ είπε ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης είναι πολύ σημαντική για την αποδοχή του ευρώς στις διεθνείς χρηματαγορές. Η καγκελάριος Μέρκελ εξέφρασε την ελπίδα ότι στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή τους οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα καταλήξουν σε συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ασχοληθούν αύριο οι αρχηγοί κρατών για το ίδιο θέμα στη διάρκεια του Συμβουλίου. Στις χθεσινοβραδινές τους δηλώσεις, οι 17 Υπουργοί Οικονομικών άφησαν θετικά μηνύματα για την επίτευξη συμφωνίας σήμερα, λέγοντας ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για αυτό το ενδεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Επίτροπος Όλι Ρεν, αρμόδιος για τις νομισματικές υποθέσεις, έκανε λόγο για μια αποφασιστική σημασίας επιτυχία. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ισόβιος κι αυτός, σαν τη Μέρκελ, ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, επιβεβαίωσε την πρόοδο και προχωρήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι προς τα εμπρός, είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο Γάλλος ομολογός του Πιέρ Μοσκοβίση είπε ότι υπάρχει κοινό όραμα για ένα κοινό μηχανισμό εκαθάρισης των τραπεζών, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Θα έχουμε δηλαδή κάποια συνέχεια, γιατί ως τώρα η Γερμανία ήταν εναντίον αυτού του τρόπου ενοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Στο Παρίσι όμως η Άγγελα Μέρκελ, που θα συνοδεύεται από τον νέο Υπουργό Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, θα έχει και συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ και κατόπιν θα κάνουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Έχει προγραμματιστεί αυτές οι δηλώσεις να γίνουν το απόγευμα γύρω στις 8. Ελπίζω στα βραδινά δελτία να μάθουμε τι ακριβώς συμφώνησαν. Αργότερα στο δείπνο που θα έχουν στο Παρίσι θα προετοιμάσουν το αυριανό Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελών, δηλαδή θα έχουμε κοινή στάση Γαλλίας-Γερμανίας. Το Παρίσι θεωρεί ότι με αυτή την επίσκεψη που έχει γίνει παράδοση πλέον γίνεται επίδειξη βούληση των δύο ηγετών να συνεχίσουν την υπεύθυνη στάση τους απέναντι στην Ευρώπη. Είναι το γαλλικό επίσημο σχόλιο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Λοράν Φαμπίς, έβαλε τον πήχη στις επίσκεψεις πολύ ψηλά, λέγοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια οικοδόμησης, εάν πράγματι βέβαια το επιθυμούν οι Γερμανοί, ενός κοινού σχεδίου που θα προταθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να επιτρέψει στους Ευρωπαίους να αγαπήσουν και πάλι την Ευρώπη. Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε εντρυφήσει, για να πω έτσι μια μεγαλοστομία. Είναι αυτό το περιβόητο σκάνδαλο της παρακολούθησης των τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών μέσων του διαδικτύου γενικότερα,
από την Αμερικανική Υπηρεσία, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, την NSA. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση ενός συντηρητικού Αμερικανού δικηγόρου και μ' αρέσει που τον λένε συντηρητικό, δηλαδή να μην νομίζουν ότι είναι από αυτούς τους αριστερούς οι οποίοι είναι κακοχαρακτηρισμένοι για την αμερικανική κοινή γνώμη από τα αμερικανικά μέσα μαζικής αποπληροφόρησης, παραπληροφόρησης ή αποβλάκωσης. Λοιπόν, έκανε μήνυση αυτός ο δικηγόρος εναντίον της NSA στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι βλέπουμε τον δικηγόρο, ο Λάρι Λέιμαν, ότι είπε ότι τον παρενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία, τον ενοχλεί αυτή η ιστορία και μάλιστα οι δυνάμεις της NSA τον παρενοχλούν και στην άσκηση των καθηκόντων του. Μήνυσε, λέει, την NSA και την Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί δεν δέχεται το ότι είχε κάνει μια σύμβαση με την τηλεφωνική εταιρεία Verizon και συναντούσε και όλες του οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με πελάτες του, αλλά και προσωπικές του σχέσεις παρακολουθούνταν από τους πράκτορες τους Αμερικανούς. Εδώ βρισκόμαστε σε μια ιστορία που και η Αμερικανική, αυτή η οργάνωση για τις ελευθερίες των πολιτών, η ACLU, έχει και αυτή προσφύγει στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Είναι μια ιστορία που πλέον από διεθνής έχει εντοπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το διεθνές σκέλος της παρακολούθησης, ας πούμε, έχει ξεχαστεί και έχει γίνει προσπάθεια να κουκουλωθεί, να το πούμε με τη γλώσσα του απλού πολίτη. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν κάποιοι που έχουν ενοχληθεί πραγματικά και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην υποστήριξη των δικαστηρίων εναντίον της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ το Δημοκρατικό Κόμμα και στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι χαρακτηρίζεται συντηρητικός ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση. Θα έχει επιπτώσεις στις εκλογές. Θα είναι το κύριο όπλο των Ρεπουμπλικανών εναντίον της κυβέρνησης των Δημοκρατικών του Ομπάμα. Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, αλλά και τους Ρώσους. Έτσι πάμε στο θέμα της Ουκρανίας. Αγνώντας λοιπόν τις διαμαρτυρίες και τις απειλές της αντιπολίτευσης, ο Γιανούκοβιτς και ο Πούτιν προχώρησαν χτες σε σύναψη σημαντικών οικονομικών συμφωνιών. Ο Πούτιν έδωσε μια γενναία μείωση της τιμής του φυσικού αερίου κατά 33%. Το πήγε στα $268.5 ανά χιλιοστό κυβικό μέτρο την αγορά και είπε ότι θα αγοράσει ουκρανικά ομόλογα ύψους $15 δισεκατομμυρίων από το Ρωσικό Σταθεροποιητικό Ταμείο και πακέτο 14 συνολικά συμφωνιών υπέγραψε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Στη διάρκεια της Συνόδου Διακρατικής Συνεργασίας Ρωσίας-Ουκρανίας, οι πρόεδροι Πούτιν και Γιανουκόβιτς έκαναν φανερό πως το επίσημο Κίεβο μετά από τη μεγάλη αφιταλάντευση επανέρχεται στην αναγέννηση της στρατηγικής συνεργασίας με τον μεγάλο γείτονά του. Το πρώτο βήμα είχε γίνει πριν από 3 εβδομάδες όταν η Ουκρανία αρνήθηκε να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Γιανουκόβιτς, στο τέλος του 2013 θα είναι έτοιμες και μπορούν να υπογραφούν μια σειρά ακόμα συμφωνίες που θα διευρύνουν τη στενή σχέση των δύο χωρών.
Στο Κίεβο οι ηγέτες της αντιπολίτευσης αντέδρασαν καταρχήν αρνητικά βέβαια στις ρωσο-ουκρανικές συμφωνίες. Η συναισθηματική αντίδραση των διαδηλωτών αποσαφηνίζεται στο σύνθημα να μείνει στη Μόσχα και να μην γυρίσει πίσω ο πρόεδρος. Ο ουκρανικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι υποσχέθηκε σε αντάλλαγμα ο Γιανουκόβιτς, είπε ο ηγέτης του αντιπολιτευούματος της αντιπολίτευσης του κόμματος Σουντάρ, πρώην πρωτοπυγμάχος Βιταλί Κλίτσκο. Από τις εξελίξεις στη Μόσχα, η ουκρανική ηγεσία φαίνεται να κλείνει προς την πλευρά της πιο ρεαλιστικής ρωσικής προσφοράς σε σχέση με τους αυστηρούς όρους που θα είχε υποβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους αόριστους, όπως τους χαρακτήρισε ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Αζάροφ, όρους και τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση της οικονομίας είναι δραματική και στις επόμενες μέρες, από την αρχή δηλαδή του χρόνου, υπήρχε απειλή να καταρρεύσει η οικονομία της χώρας αν δεν λυθεί άμεσα το ζήτημα λήψης μέτρων σταθεροποίησης. Αυτά τα μέτρα τα αποκαλούν δανειοδότηση. Στη Μόσχα ανακοινώθηκε ότι περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να εκταμιευθούν ως το τέλος του χρόνου. Οι ηγέτες της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης κατηγόρησαν φυσικά τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ότι ξεπούλησε τη χώρα βάζοντας την ενέχειρο για να εισπράξει 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γιανουκόβιτς όμως πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο απέτρεψε τη χρεοκοπία. Σε μια πρώτη αντίδραση μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πούτιν και ο Γιανουκόβιτς, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η οικονομική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν αρκεί για να καθησυχάσουν οι διαδηλωτές. Άρα πήρε το λόγο ο Λευκός Οίκος για να πει τι θέλουν οι διαδηλωτές. Ουδεμία συμφωνία θα απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράζει ο Ουκρανικός λαός στο δρόμο, είπε ο Τζέι Κάρνι, ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας την Ουκρανική κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με τους διαδηλωτές. Ο Κάρνι είπε ότι ο Λευκός Οίκος δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Βάλτερ Στάινμάγερ, επέκρινε τόσο τη Ρωσία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εναρκτήρια ομιλία του, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, γιατί όπως είπε απέτυχαν να αναγνωρίσουν το διχασμό στην Ουκρανία και έφεραν τη χώρα αντιμέτωπη σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός που επέστρεψε στη θέση που κατήχε στη διάρκεια του προηγούμενου μεγάλου συνασπισμού υπό την Άγγελα Μέρκελ το 5 έως το 2009 είπε ότι είναι σκανδαλώδες το πώς η Ρωσία χρησιμοποίησε την άσχημη οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας για να την αποτρέψει από το να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επισήμανε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαρωτηθεί αν προτίμησε το πόσο διχασμένη και αδύναμη είναι η Ουκρανία και αν το Κίεβο βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν αναγκάστηκε να επιλέξει μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Το θέμα της Ουκρανίας θα μας απασχολήσει βέβαια και στο μέλλον όσο υπάρχει η εξωτερική ανάμιξη που η οποία σε αυτό στην εποχή που ζούμε έχει σταματήσει πια να θεωρείται κάτι το ας το πούμε ξεδιάντροπο, είναι πλέον φυσικό επακόλουθο, απόδειξη αυτές οι λεγόμενες ξένες επεμβάσεις, είναι αυτές οι χρωματιστές επαναστάσεις που συμβαίνουν και όλα αυτά που έχουμε. Τώρα θα παρακαλούσα τον Ανέστη για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα να μας δείξει εκείνο το βιντεάκι που έχω που βρήκα πάλι ψάχνοντας το διαδίκτυο, είναι με τον Τζέρι Λιούις και είναι μια σκηνή από ένα έργο, ο Τζέρι Λιούις νοσοκόμος, είναι από αυτά που σαν να λέμε ένα παλιό ανέκδοτο, είναι σαν το παλιό κρασί. Είναι κάτι σκηνές που θυμίζουν πόσο πιο ξένια στα γέλαγε ο κόσμος τότε και προσπαθούσε να γελάσει με εικόνες και όχι όπως τώρα που έχουν κάνει την ιστορία του κινηματογράφου μόνο λόγια. Oh.
258-8. Jerry. Jerry. Όπως θα καταλάβατε, είναι από, κομμάτια από, από το γύρισμα της ταινίας. Ήταν μια σκηνή όπως επαναλαμβανότανε. Έτσι τη βρήκα στο διαδίκτυο. Εμένα μ' άρεσε, έβαλα τα γέλια. Θυμήθηκα την ταινία που την είχα δει βέβαια πριν από μισό αιώνα. Και ας πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία. Στο Αζερβαϊτζάν λοιπόν, εκεί που δεν πήγε ο Πρωθυπουργός, έγινε η υπογραφή του προγράμματος για τον αγωγό Σαχ Ντενίζ. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πρωθυπουργός, αν η βλάβη ήταν πραγματική ή ότι ήταν κάτι σαν πρόφαση. Γιατί είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Οι υποστηριχτές του Σαχ Ντενίζ, του αγωγού αυτού του αερίου, που υπέγραψαν την τελική υπογραφή χτες, το θεωρούν ότι είναι μια... Εδώ βλέπουμε τη στιγμή της υπογραφής, την οποία εμείς δεν θα συμμετείχαμε, απλώς θα είμαστε σαν παρατηρητές, ας πούμε. Είναι σαν μια εναλλακτική λύση για την βοήθεια για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, εναλλακτική λύση για τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ... δεσμευμένη από τον ρωσικό αγωγό και ο Σαχ Ντενίζ 2 θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση. Έχουμε λαμβάνει και εμείς αέριο από αυτή την ιστορία. Οψέποτε θα γίνει ο δικός μας αγωγός για να παίρνουμε από το αέριο από το Αζερβαϊτζάν. Και ας πάμε σε μια ιστορία που δεν την είδα καθόλου να ασχολούνται τα δικά μας μέσα. Ασχολήθηκε, τη βρήκα στον Σπίγκελ, όταν πριν 2 χρόνια λοιπόν, στην επαναστατημένη τότε Αίγυπτο, η 20χρονη εκείνη την εποχή Αλία Ελμαντή, η εικονιζόμενη τώρα, δημοσίευσε μια γυμνή φωτογραφία της, φορώντα μόνο τις κάλτσες και τα παπούτσια της στο διαδίκτυο, για να εκφράσει έτσι όπως υποστήριξε τη διαμαρτυρία της στους περιορισμούς που της είχαν επιβάλει οι γονείς της. Αυτή είναι και η επίμαχη φωτογραφία. Η φωτογραφία της εκείνη είχε πάρει τη μορφή επαναστατικής διαμαρτυρίας και διαφορετικοί άνθρωποι την είχαν ερμηνεύσει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ποια όμως είναι η τιμή μιας γυμνής φωτογραφίας μιας γυναίκας στην Αίγυπτο? Η Αλία υποχρεώθηκε να ξενιτευτεί στη Σουηδία αφού την είχαν απειλήσει ακόμα και με τη ζωή της οι Ισλαμιστές εξτρεμιστές. Αλλά ποιους ωφέλησε η γυμνή διαμαρτυρία της? Τώρα που δημοσιεύεται η ιστορία της, είναι άγνωστο που διαμένει και έχουν ξεχαστεί τα ίχνη που άφησε με τη γυμνή της διαμαρτυρία. Φοβάται ακόμα όμως μήπως την ανακαλύψει κάποιος φανατικός από την Αίγυπτο και προσπαθήσει να τη μεταφέρει πίσω για να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Η ζωή της αυτά τα 2 χρόνια είναι μιας κυνηγημένης γυναίκας, αφού η 22χρονών πλέον Αλία Μάγντα Ελμαγντή, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο CNN, δέχτηκε πάρα πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα.
Είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Ελμαχντή γελιοποίησε τους νόμους του Ισλάμ, είναι μια πρόστιχη που ντροπιάζει την Αίγυπτο, αλλά και μουσουλμάνοι από διαφορετικά μέρη της γης, της έστειλαν απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της. Ένας Αιγύπτιος δικηγόρος, μάλιστα, ζήτησε από την Αιγυπτιακή πολιτεία να της αφαιρέσει την ηθαγένεια. Για πολλούς άλλους, ωστόσο, και ιδιαίτερα για πολλές γυναίκες, η Ελμαχντή είναι μια ηρωίδα. Μια γυμνή διαμαρτυρία και που μπορεί να οδηγήσει σε μια χώρα όπου υπάρχει συντηρητική ισλαμική παράδοση. Με αυτά, με αυτή την εικόνα κλείνουμε και τη σημερινή μας βόλτα στον τρελό κόσμο. Θα τα πούμε πάλι κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας, καλό απόγευμα.